βρίσκει. Καλά, μην το λέτε. Το είχατε γράψει εσείς δημοσιογράφοι ότι σε ένα περιστατικό που συνέβη σε ένα χωριό. Να συμφωνήσουμε, αλλά στη Μυτιλήνη, ας πούμε, επειδή το λέτε, ας πούμε, λέτε στοιχείο ως πλεονέκτημα. Και λέω, διερωτώ με, αν είναι πλεονέκτημα η κοροϊδία ενός υπουργού υγείας συναδέλφου σας που από τον Ιούνιο έρχεται και υπόσχεται στους στρατιώτες, έχουμε 1η Οκτωβρίου. Και ακόμα δεν έχει έρθει πλήρωμα. Τι σημαίνει πλεονέκτημα? Και είναι πλεονέκτημα δηλαδή για την κυβέρνηση να βγαίνει ένας δήθεν σύμβουλος Λατινικής Αμερικής και να εξασφαλίζει για μια περιοχή, ας πούμε, στη Μυτιλήνη, ασθενοφόρο και να χρειαζόμαστε τον κάθε πιπίνι στοιχείο για να πούμε τον πόνο μας και να μας καταλάβει. Λοιπόν, τι κυβέρνηση? Επειδή δεν είχα απαντήσει γραπτά, το ψάξα αυτό. Γιατί το είχατε γράψει. Όλοι το είχαν γράψει, δεν το είχαμε μόνο εμείς. Το προσωπικό που αποσπάστηκε στη Μυτιλήνη ήταν ίσο με το προσωπικό που αποσπάστηκε στοιχείο από το ΕΚΑΒ. Όσοι ήρθαν από το ΕΚΑΒ. Έναν φέρατε στοιχείο από το Αγρίνι. Δύο άτομα ήρθαν εδώ απόσπαση, δύο πήγαν στη Μυτιλήνη. Στη Μυτιλήνη πήγε και όχημα γιατί δεν είχαν οχήματα. Εμείς έχουμε, δεν έχουμε θέμα οχημάτων. Κύριε Πουδιά, το θέμα είναι ότι δεν λύνεται το πρόβλημα. Το πρόβλημα έχουν προκηρυχθεί θέσεις προσλήψεων. Και είναι σημαντικό να υπάρχουν και ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα θέλουν να έρθουν στοιχείο και έχουν πτυχία διασώζονται. Το πρόβλημα δεν είναι να βρει προσωπικό γενικότερο. Το ΕΚΑΒ έχει την ιδιαιτερότητα ότι θέλει ανθρώπους οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι σε ένα πολύ συγκεκριμένο αντικείμενο. Αλλιώς, αν θέλαμε γενικότερα κόσμο, θα μπορούσαμε και με την αστυνομία να αποσπάσουμε δύο αστυνομικούς και από το στρατό δύο φαντάρους να οδηγούν. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Χρειάζονται διασώστες. Αυτό λοιπόν που είπε το νοσοκομείο, το να δημιουργήσει ένα δημόσιο ΙΕΚ όπως έχει το δημόσιο ΙΕΚ νοσηλευτών. Να κάνει ένα δημόσιο ΙΕΚ διασωστών για μένα ήταν μια στρατηγική δομική κίνηση η οποία θα λύσει μακροπρόθεσμα το στόχο. Γιατί ξέρετε, χρηματοδότηση για να προσληφθούν προσωρινά άνθρωποι υπάρχει. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να υπάρχει και το κατάλληλο δυναμικό. Το ΕΚΑΒ λοιπόν αυτή τη στιγμή ανταπεξέρχεται στα περιστατικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.